Αν και αρκετοί έμποροι είχαν ήδη προλάβει να αλλάξουν τις τιμές στα προϊόντα τους από τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, σήμερα ξεκίνησαν και επίσημα οι θερινές εκπτώσεις για τα εμπορικά καταστήματα. Η μεγάλη εκπτωτική περίοδος του καλοκαιριού, που τη χρειάζεται οι αγορές του Ηρακλείου και όλες της Κρήτης. Είχαμε δηλώσει τις τελευταίες μέρες ότι το λιανικό εμπόριο, λόγω της μεγάλης κρίσης που υπάρχει, του μεγάλου πληθωρισμού και την συρρήκνωση στην κοινωνία των πραγματικών εισοδημάτων, έχει δημιουργήσει τελευταίους μήνες ένα μεγάλο πρόβλημα στη ρευστότητα των αγορών. Οι βιτρίνες φόρεσαν τις καλοκαιρινές προσφορές με σκοπό να μαγνητήσουν τα βλέμματα των καταναλωτών. Στο Ηράκλειο, κεντρικοί δρόμοι πλημμύρισαν από κόσμο που έκανε τη δική του έρευνα αγορά στα καταστήματα. Ψώνισα λίγα πράγματα. Για εσάς, για δώρο. Και για δώρο και για μένα. Πώς σας φάνηκαν οι εκπτώσεις όλη τη μέρα? Αρκετά καλές, μπορώ να πω. Δεν έχουμε ψώνισει ακόμα. Κάνουμε μια βόλτα, ρίχνουμε μια ματιά, έτσι να πάρουμε κάτι, να φτιάξει η διάθεσή μας, καλοκαίρι. Έχει πάρα πολύ κόσμο, που δεν το περίμενα είναι η αλήθεια, αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν έχετε βρει μέχρι στιγμής κάτι ενδιαφέρον? Όχι ακόμα. Όχι. Θα συνεχίσετε το ψάξιμο? Θα συνεχίσω τώρα. Συνεχίζω. Ικανοποιημένοι δηλώνουν πως είναι και οι επιχειρηματίες από την πρώτη μέρα των εκπτώσεων, ενώ ευελπιστούν ότι η κίνηση θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Σαν πρώτη μέρα σήμερα των εκπτώσεων, επίσημα, γιατί προσφορές υπήρχαν και από τις προηγούμενες μέρες, ήταν πιο αναγνωριστική. Σιγά σιγά πιστεύω ότι μέσα στη βδομάδα θα αρχίσει να ανοίξει η δουλειά και θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κυρίως τα ποσοστά των εκπτώσεων που κυμαίνονται? Τα ποσοστά των εκπτώσεων κυμαίνονται από 30 έως 50% σε όλα σχεδόν τα είδη. Έχουμε τόσο πολύ κόσμο που απλώς κοιτάζει αλλά δεν ψωνίζει? Πάντα υπάρχει και αυτή η κατηγορία που κάνουν μια έρευνα, αλλά όχι. Σε αυτή την περίοδο περισσότερο μετατρέπεται σε πώληση. Μπήκανε από σήμερα το πρωί εκπτώσεις, έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά και από Έλληνες αλλά και από τουρισμό. Ο εμπορικός κόσμος απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να επισκεφθούν τα καταστήματα του Ηρακλείου και να στηρίξουν την τοπική οικονομία με τις αγορές τους. Έχουμε την ελπίδα ότι παρά ότι τα προβλήματα στην νοικοκυριά είναι σημαντικά, ελπίζουμε ότι στο τέλος θα έχουμε μια καλή συνεργασία, ότι θα καλυφθούν οι ανάγκες μέσα από τις τοπικές επιχειρήσεις και θα ήταν πραγματικά ένα πολύ καλό αποτέλεσμα να στηριχτούν οι τοπικές επιχειρήσεις, οι ντόπιες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που συνιστούν την τοπική οικονομία. Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου, ενώ την επόμενη Κυριακή, 17 Ιουλίου, τα καταστήματα μπορούν να είναι ανοιχτά σε όλη τη χώρα, από τις 11 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα.